Ξέραμε πόσο δύσκολο παιχνίδι είναι σήμερα. Ξέραμε πόσο μακεδονικός. Μέγα Αλέξανδρος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα που δεν παρατάει ποτέ. Παίζει από πρώτο μέχρι τελευταίο λεπτό. Και αυτό λόγο έχει πάρει και αρκετά αποτελέσματα καλά. Και σήμερα, εγώ μπορώ να πω μόνο συγχαρητήρια στα παιδιά, μέχρι τελευταία 20 λεπτά, τελευταία 20 λεπτά δεν υπήρχαμε στο αγωνιστικό χώρο. Γιατί ποδόσφαιρο δεν προσπαθήσαμε να παίζουμε, μόνο διώχναμε μπάλα. Και είμαστε τυχεροί σε δύο φάσεις που Μέγα Αλέξανδρος δεν σοφάρισε. Γιατί ακόμα μία φορά αυτό που ξέραμε έδειξε και σήμερα. Και πιστεύω πιο σωστά αποτελέσματα θα ήταν μια σοβαλία. Γιατί πιο δίκαια και δύο ομάδες. Εμείς πήραμε μεγάλους τρεις βαθμούς, γιατί ήθελαμε από τίποτα να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για συνέχεια πρωτάθλημα. Γιατί θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Στόχος είναι άνοδος. Και γι' αυτό λόγο, παιδιά, παίκτες μου αξίζουν συγχαρητήρια για πάθος και δύναμη. Όχι καθαρό μυαλό. Γιατί εγώ δεν είμαι προπονητής να με αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο, μπάμπα μπούμε. Καλή συνέχεια στο προπονητή και στη ομάδα του. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερα. Εύχομαι Καστοριά, γιατί έχω παίξει πριν πολλά χρόνια με Ολυμπιακό. Ήταν γεμάτο κήπεδο. Έχουμε αυτή η πόλη ξανά να έχει μια επαγγελματική ομάδα. Αν δεν μπορεί στη πρώτη εθνική, στη β' εθνική, γιατί αξίζει σίγουρα. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνανε σήμερα. Για άλλη μια φορά αποδείξανε την θέληση που έχουν, την δυναμική που έχουν και την αγωνιστικότητα. Εκείνο που με κάνει να λυπάμαι είναι ότι μόνοι μας αδικήσαμε τον εαυτό μας. Πάλι με ένα στημένο, είναι το πέμπτο παιχνίδι που χάνουμε βαθμούς από στημένο. Από μια φάση η οποία ήταν ακίνδυνη για μας, προηγήθηκε ο αντίπαλος χωρίς άλλη στιγμή του παιχνιδιού να μας απειλήσει. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή να γυρίσουμε το παιχνίδι και θα συμφωνήσουμε με τον coach έτσι πως πήγε το παιχνίδι. Ισοπαλία θα ήταν το δίκαιο αποτέλεσμα και για τις δύο ομάδες. Συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Έχουμε ολόκληρο γύρο μπροστά μας. Πολύ γρήγορα την Τετάρτη έχουμε αναβληθεί ένα παιχνίδι που πρέπει να ετοιμαστούμε. Κοιτάζουμε τη συνέχεια και πιστεύω ότι με τις εμφανίσεις που κάνουμε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όσον αφορά για τον coach, ήμασταν αντίπαλοι σε εκείνο το παιχνίδι coach πριν χρόνια. Ήταν καλές εποχές πραγματικά για την πόλη μας, με πολύ κόσμο σε υψηλές κατηγορίες. Ελπίζω να έρθουν καλές μέρες πάλι για την πόλη μας. Εκείνο που θέλω να σταθώ είναι να ευχαριστήσω τον κόσμο μας που ακόμα μια φορά μετά από πολύ καιρό, μετά από ένα δίμηνο είχαμε να αγωνιστούμε στην έδρα μας, ήρθε και μας βοήθησε και ζητάμε να είναι κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Σίγουρα μας προβλημάτιζε αυτή η απραξία. Το ίδιο είχαμε και στις 6 Ιανουαρίου, το τελευταίο επίσημο μάτς που είχαμε μέσα στην Λευκύμη. Παρ' όλα αυτά, η αγωνιστικότητα που δείχνουν τα παιδιά μπόρεσαν και ανταπεξήλθαν σε αυτό το πρόβλημα που είχαμε. Πιστεύω ότι σήμερα δεν ήταν τόσο η μεγάλη αγωνιστική απραξία, όσο το βαρύ γήπεδο, αλλά πολύ περισσότερο το αντιποδόσφαιρο που παίχτηκε. Κάναμε την προσπάθεια, προσπαθήσαμε, φτάσαμε σε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες και μπορούσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Ένα, να πω συγχαρητήρια στον coach και στην ομάδα του, στον Μέγα Αλέξανδρο Καλλιθέας. Ξέραμε όλη τη βδομάδα ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Δουλεύαμε όλη τη βδομάδα γι' αυτό. Ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με ένα στημένο. Από εκεί και πέρα, κοιτάξαμε να βγει το ημίχρονο να διαφυλάξουμε το σκορ υπέρ μας. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπε και ο coach, ο δικός μας, δεν αντιπρόσωπε για αυτό που μας ζητάει. Στην ουσία δεν παίξαμε μπάλα, αλλά όταν μια ομάδα πάει για πρωτάθλημα και είναι και μια καινούργια ομάδα νεοφώτιστη, θεωρώ ότι μας πήρε λίγο το άγχος παραπάνω από ότι έπρεπε να διασφαλίσουμε το σκορ και τους τρεις βαθμούς. Εντάξει. Το πιο δίκαιο θα μπορώ να πω ήταν η ισοπαλία. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο.
Καλή συνέχεια. Εμείς τώρα κοιτάμε τη συνέχεια που έχουμε. Έχουμε ρεπό και μετά έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Λευκύμη που είναι καθοριστικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα κοιτάξουμε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται, να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες του αγώνα και ευελπιστούμε να είμαστε αυτοί που θα πάρουμε το πρωτάθλημα στο τέλος, γιατί αυτός είναι και ο στόχος μας. Σίγουρα θα μας βοηθήσουν, γιατί τα παιδιά είναι, οι κινήσεις είναι μελετημένες και δεν είναι ό,τι να είναι. Και από θέμα χαρακτήρα και από θέμα ταλέντο, για να ταιριάξει με τα αποδυτήρια και την ομοιογένεια που έχει η ομάδα μας. Μακάρι να μας βοηθήσουν στο ακέραιο και να μπορέσουμε να καταφέρουμε τους στόχους μας. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Μεγάλου Αλέξανδρου και εύχομαι ό,τι καλύτερο, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Λίγο καιρό εγώ έχω έρθει πριν Χριστούγεννα, ναι. Έχω νομίζω πετύχει αρκετά, έχω αλλάξει αρκετά μέσα στη ομάδα. Ήρθανε αρκετοί καινούριοι παίκτες, γιατί 6 παιδιά ήρθανε καινούρια. Και σίγουρα σήμερα συναλήβανε και βασικοί παίκτες στη κέντρο και αυτό λόγο δεν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Εύχομαι όλοι να είναι υγιείς, γιατί είμαστε ομάδα που ήταν ατυχία να έχουν τρεις με πάρα πολύ καλούς παίκτες, τρεις χιαστούς. Εύχομαι να είναι όλοι υγιείς και να παλέψουμε μέχρι τέλος να βγούμε πρωταθλητές. Αυτά. Και μαζί σας έρχεται και τον κόσμο σας, μόνο στην Έλληνα, αλλά και εδώ στην Κασοριά, αρκετά μακριά. Σήμερα είναι εδώ. Εντάξει, κάθε ομάδα έχει κόσμο. Λογικά να είναι. Αγάπη για ομάδα σε όλες τις πόλεις υπάρχει. Και σίγουρα σε αυτές τις πόλεις που είναι πιο χαμηλές κατηγορίες είναι πιστεύω και περισσότερα αγάπη, πιο κοντά είναι στο παίκτες και σίγουρα έχουν όνειρα και αυτοί οι φίλατροι να βλέπουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα που στόχος της είναι το πρωτάθλημα. Από τη μεριά μας νομίζω σταθήκαμε πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά για άλλη μια φορά δικήσαμε τους εαυτούς μας. Από μια στημένη φάση χάσαμε πάλι το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο. Συνεχίζουμε. Στόχος μας είναι η σωτηρία. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ναυπακτιακού και να πω ένα μπράβο στους συμπαίκτες μου για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλαμε στο γήπεδο. Δεν θα πω ότι είναι το αδύναμο σημείο, απλά το στημένο είναι αυτοσυγκέντρωση. Δεν ήμασταν εκεί, μπήκε το γκολ, τελείωσε. Αυτό. Πρέπει να πάμε στα Γρεβενά, να πάρουμε τρεις βαθμούς. Είναι απαραίτητη για μας. Πες μου. Εντάξει, όταν δεν παίρνουν στις βαθμούς, σίγουρα υπάρχει γκρίνια, υπάρχει στεναχώρια, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Συνεχίζουμε και ελπίζουμε στο τέλος οι κόποι μας να ανταμυφθούν.